Καλησπέρα, Τζελ Άρμι. Τζελ, εσύ εδώ πέρα. Και τιμώ, σήμερα τι θα κάνουμε? Λοιπόν, σήμερα θα κλέψουμε τον Ραφάριο τηλεοπτικά. Θα μπούμε σπίτι μα, σπίτι του με μία λέξη. Θα κλέψουμε το αμάξι του, τι πλακέτε του, τα ρούχα του, τα όπλα του, ξέρω εγώ. Τα ρολόγια του, τα πάντα. Τα λεφτά του, τι χρυσέ του κάρτε, τα πάντα, ό,τι έχει και δεν έχει. Και θα φύγουν του σπίτια πάντα. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, ο Ραφάριο απλά μα λέει ότι το σπίτι μα έχει τρομερή προστασία, έχει κάμερε, ναγερμού κτλ. Αλλά εμεί ξέρουμε το σπίτι μα, οπότε πιστεύω ότι θα το κλέψουμε πολύ εύκολα. Με μία λέξη, αυτό είναι ένα challenge. Αν μπορούμε να κλέψουμε το σπίτι μα χωρί να μα καταλάβει ο Ραφάριο. Ναι, παιδιά. Καλό είναι αυτό, να μην το δοκιμάσετε ποτέ εσεί αυτό. Ναι, ούτε σε εσά, ούτε σε φίλου σα που θέλετε. Ούτε σε εμά θα έρθετε, γιατί όντω θα σα πιάσουμε. Έχουμε κάμερε. Θα δείξουμε μετά κάμερε. Τέλο πάντων. Θα δείξουμε μετά κάμερε, θα δούμε. Ναι, και τώρα, παιδιά, ο Ραφάριο είναι κάτω στο μαγαζί, να κάνω λάθο ή δεν είναι. Μπορεί να μην είναι. Δεν ξέρω, δούλευε στο μαγαζί. Πάμε να δούμε τώρα, αν είναι στο μαγαζί. Ναι. Άμα είναι στο μαγαζί, πάμε από πάνω. Άμα δεν είναι στο μαγαζί, πάμε από κάτω. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε. Παιδιά, οπωσδήποτε εγγραφή, κουδουνά, καμπανάκι. Πριν ξεκινήσουμε. Α, εδώ είναι η τσάντα που φοράω. Είναι η τσάντα του κλέφτη. Είναι η τσάντα του κλέφτη. Θα βάζουμε πέρα μέσα τα πράγματα που θέλουμε. Ναι. Όλα τα ακριβά πράγματα. Ναι, όσο θα τα κλέψουμε. Οκ, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε μέσα στο σπίτι. Όπως βλέπετε, έχουμε μια κάμερα εδώ πέρα. Κάμερα, παιδιά, να. Επίσης, αυτή η κάμερα βλέπει και το βράδυ. Έχει νυχτερινή όραση, όπως ξέρετε, και το βράδυ σας βλέπει η κάμερα, γι' αυτό προσέξτε όλοι. Λοιπόν. Ναι. Α, προσέχει, προσέχει όμως. Σιγά-σιγά. Πιστεύω κάτω είναι γι' αυτό. Ίσα-ίσα ανοίγω. Ίσα-ίσα. Κάτσε. Τι είναι? Κάτος. Δουλεύει, όπως σου είπα. Ναι, δουλεύει. Εντάξει, κλείσε. Σιγά-σιγά. Μια ακουστή. Εντάξει, δεν μπορούσα να ακούσω. Δεν πειράζει. Πάμε από γύρω-γύρω. Πάμε από γύρω. Όχι, πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Ναι, ναι. Α, επίσης, μπλούζες Magic Blue, παιδιά. Ναι, παιδιά, φοράμε μαύρες Magic Blue μπλούζες. Πρώτον, για να είμαστε στιλάτοι και μαύρες για να μην φανούμε. Γιατί όλοι οι κλέφτες φοράνε μαύρες ρούχες. Ρούχες, ρε ρούχα. Ρούχες, πάμε. Ρούχα. Πάμε. Ρούχα. Σιγά σιγά και εδώ πέρα μπήκα που σου από πάνω. Ναι. Άνοιξε. Ανοίγει. Τι είναι? Κλειδωμένη είναι! Έκανε και φασαρία, κλείστο! Αχ, παιδιά, είναι κλειδωμένη. Απλά κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, πάντα τη κλείνουμε και δεν ξέρω επιλογό ότι την έχουμε ανοίξει ακόμα. Τότε πάμε από γύρω-γύρω, όπως είπα πριν. Αναγκαστικά, παιδιά, πάμε γύρω-γύρω. Πάμε από την πίσω πλευρά του σπιτιού μας, ναι, που δεν έχει βγει ποτέ σχεδόν σε βίντεο. Οπότε πάμε, παιδιά, σιγά-σιγά, μην φωνάζουμε κιόλας και μπαίνουμε μέσα, παιδιά, να κλέψουμε όλα τα πράγματα, τα ακρίβα του Ραφάριου. Όλα όμως. Ναι. Πάμε. Τσάντα, τι λέξε εκεί πέρα, πάρε τσάντα. Τσάντα μας, ρε. Τσιλήθιε. Όπως λέτε, η τσάντα είναι καμό, δηλαδή στρατιωτική, για να μην φαίνεται. Δηλαδή, άμα τη χάσουν στο χορτάρι, να μην φανεί ότι είναι στο χορτάρι, καταλάβες. Α, επίσης έχουμε και εδώ πέρα δύο κάμερες. Α, ναι, εντάξει. Αυτό ναι. Μία κάμερα μας είναι. Βασικά μία, τα μάξι, προσέχει και τα φώτα. Προσέχει τα μάξι μας. Α, και στο μαγαζί έχουμε και συναγερμό. Πολύ σημαντικό. Έχω δει το κωδικό, ξέρω πως είναι του μου. Θα το βάλω, θα το κλείσω άμα έχει. Αυτό είναι το μάξι του Ραφάριου, παιδιά. Θα το κλείσουμε μετά αυτό. Θα το κλείσουμε και αυτό μετά. Καινούριο του είναι. Και είναι το δικό μου. Λοιπόν, Τιμούν, κάτι κάμερα. Παιδιά, όμως μέχρι εμείς που κλέβουμε, σας παρακαλώ, κάντε μια εγγραφή, παιδιά. Λοιπόν, είδα πως το 70% που κλαίει το κανάλι GL Show δεν έχει κάνει εγγραφή. Και αυτό, παιδιά, είναι κλεψιά. Θέλω να πάτε φυλακή επειδή κλέβετε? Όχι, ούτε εγώ θέλω να πάτε φυλακή. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή οπωσδήποτε, ναι, Στας. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Και παιδιά, θέλω να γράψω κάτω στα σχόλια. Ποια μάξι προτιμάτε, ποιο σας αρέσει πιο πολύ? Την αλήθεια θέλω να πείτε, παιδιά, δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Αν πείτε του Ραφάριο, από το Ραφάριο δεν πειράζει, αν πείτε το δικό μου δεν πειράζει. Το Ραφάριο, παιδιά, το Jeep. Το BMW. Ή το δικό μου το BMW, παιδιά, που δεν είναι Jeep. Γράψω στα σχόλια. Του Στάζ τον BMW ή του Ραφάριο τον BMW, ωραία. Πάμε τώρα πίσω του σπίτι, Τιμόν, πάμε, πάμε. Πάμε, Τιμόν, πάμε. Ξέρω τον δρόμο. Έλα. Λοιπόν, μπαίνουμε από πίσω από το μαγαζί. Πάμε σιγά σιγά στην πόρτα κοντά. Το πίνουμε στο σαλόνι. Ναι. Στο σαλόνι εκεί πέρα απέναντι έχει που είναι πλακίτες. Είναι και τα κηδεία του αμάξι, αν δεν κάνω λάθος. Α, ναι, ναι, ναι. Και πλακίτες θα πάρουμε όμως, ναι. Θα πάρουμε όλα. Μετά πάμε πάνω στα ρούχα. Να πάρουμε τα ρούχα, τα ρολόγια, όλα. Ναι, ναι. Πάμε. Παιδιά, γενικά όπως καταλάβατε ήδη, ο Ραφάριο θα πάθει ένα τρομερό σοκ. Θα τρελαθεί τελείως. Είναι νομίζω η χειρότερη μέρα της ζωής του σήμερα, παιδιά. Γι' αυτό δείτε μέχρι το τέλος, θα δούμε την αντίδρασή του. Οκ. Okay. Πάμε, Τιμόν. Να πείτε το σπίτι μας από την πίσω πλευρά. Και εκεί πέρα έχει πίσω καμέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ. Έχει κάμερα, θα το δείξουμε μετά σε λίγο. Πάμε, πρέπει να δείξουμε τώρα εδώ πέρα πάνω, Τιμόν. Λοιπόν, κλείσει την κάμερα και βοήθαμε τώρα. Τι πρέπει να πράσουμε. Καρτσέλα, βοηθήσου τώρα. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουν την κάμερα. Πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσουμε, να το βοηθήσουμε να σκοφτεί το Τιμόν. Μετά θα με πιάσει τα λοιπά. Οπότε δείτε να βγάλουμε βίντεο. Τα λέμε μόλις μπούμε μέσα, παιδιά, από πίσω, οκ. Okay? Oh, παιδιά, ωραία. Βγήκαμε από πίσω, είμαστε στην πίσω αυλή τώρα. Που η αλήθεια είναι, τόσα χρόνια ζούμε εδώ πέρα. Οπότε δεν έχουμε ούτε αράξει εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Είναι το πιο άχρηστο υπάρχει. Εδώ, παιδιά, άμα δείτε είναι η κάμερα. Και τώρα, παιδιά, πάμε μέσα κρυφά. Ελπίζω μην μας καταλάβει ο Ραφάριο ότι μπήκαμε μέσα και πάμε προς τα πάνω, οκ. Okay? Πάμε. Άνοιξε.
ίδρωσα από το όγχος. Πάμε. Θα πάρω και μια τσάντα από εδώ πέρα, κοίτα. Θα πάρω και ευθύνα. Έχουμε έξτρα χώρο. Φύγαμε. Κάνε την πούτσια. Εντάξει, είμαι ωραία. Θα το ακούσω με τη μαμά μετά. Ναι, έλα. Τιμούν, είσαι έτοιμος. Πάνε έτοιμος. Πάμε, παιδιά, να κλέψουμε όλα τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κλέψουμε οπωσδήποτε τα κλειδιά από το αμάξι του. Πού είναι? Δεν είναι εδώ το κλειδί από το αμάξι του. Παίζει να έχει κάτω μαζί του. Όχι, ρε φίλε. Φακ. Δεν πειράζει, μάμα κλείσουμε τα τέτοια. Πλακίτες. Πλακίτες, όλες, παιδιά, όλες. Όλες, όλες. Ναι. Λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Τη δικιά του. Πού είναι, Ζελουσού. Ραφάριο. Να τη, το ραφάριο. Πάρτινα. Έλα. Όπα. Κλέβουμε και τη βάζουμε στη τσαντούλα. Ναι, ρε. Πόπα. Λοιπόν, όπως λέμε, πλακέτα ραφάριο, 100.000 εγγραφές. Ναι, πριν λίγες μέρες ήρθε. Βασικά, εντάξει. Ναι, όχι, όχι. Λέω, μήπως να μιλάμε πιο ξεγάιδα. Παιδιά, αρχικά, ραφάριο κάτω φόρια ακουστικά, τις ψήρες αυτές που υπάρχουν, πώς λέγεται, τα Bluetooth, τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, είναι διαφορά. Δεν ξέρω αν φάνηκε στο βίντεο, λογικά φάνηκε. Και έπαιζε ένα παιχνίδι, το αγαπημένο του που παίζει τόσα χρόνια. Το οποίο το παιχνίδι είναι 20 χρόνια παιχνίδι, είναι ναι. Πάλι από τη γεννησή μου. Και όταν το παίζει, παιδιά, είναι τέρμα καμένο, τέρμα, γι' αυτό δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Χτύπησα πρόσωπό μου, κρό. Με το χέρι τα γυαλί, χτύπησα και τα γυαλί. Ωραία. Πάμε πάρω και την πλακέτα, ρε. Πια, κι άλλη, πάμε κι άλλη, πια. Όχι του Οδυσσέα. Οδυσσέα, κρίμα είναι, πάμε πάρω. Στεράκια που είναι η πρώτη μα. Δεν νομίζω, δεν είναι η πρώτη μα, ε. Όχι, πρώτα γυρσού νομίζω. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Και παιδιά, πείτε μου, υπάρχει άλλη οικογένεια στην Ελλάδα που να έχει 6 πλακέτες τα οποία τα έβγαλε μέσα σε 1,5 χρόνο. 1,5. Πιστεύω κανένα το είχε κάνει ποτέ αυτό. Εγώ ξέρω YouTubers που κάνουν 7 χρόνια και να έχουν 50.000 εγγραφές. Άσε να πάνε, φαντάσου να είσαι YouTuber και κάνει 10 χρόνια βίντεο και να μην έχει 100.000 εγγραφές. Και εμεί σε ένα χρόνο, 1,5. 6. Έχουμε 6. Παιδιά, 7 κάνει εγγραφή και ίσως κάποιες μέρες θα έχουμε και 7 και 8. 7 το γίνει κανένα με τον Demon Gamer. Παιδιά, για να έχετε καλύτερη τύχη, να παίρνετε παραπάνω subscribers και να γίνετε κάποτε YouTubers μεγάλοι σαν και εμάς, έγραφε κάτι οπωσδήποτε, να αυξηθεί η τύχη σας, εντάξει. Ναι, ναι. Και πάμε τώρα να κλέψουμε τα ρολόγια του, παιδιά, τα ρολόγια του. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Ναι, καλά, τίποτα. Αφήνω του άλλε πράγματα. Τα ρολόγια του παίρνει πάντα. Ού, έχει ένα χαμό στο ραβδί. Μισό, θα δείξω. Αυτό το ρολόι δεν έχω ιδέα πόσο κάνει, δεν έχω ιδέα, αλλά το φοράει πάρα πολλές φορές. Ναι, σε βίντεο πολλά. Ναι. Νομίζω δεν είναι τόσο ακριβό, επειδή το φοράει συνέχεια σε βίντεο. Στο Ισραήλ το είχαν περάσει, έκανε κάπου στα $140 στο Ισραήλ. Αυτό εδώ. Ναι. Τώρα ξέρω αν το πήρε το Ισραήλ ή όχι. Έχει πάει Ισραήλ 5 φορές το ραφάριο, που λέει ο λόγος 5 φορές. Λοιπόν, αυτό. Gucci ρολόι, δεν έχω ιδέα πόσο κάνει αυτό. Εσύ. Κάνα 400, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μου έχει πει ότι έχει πάρει από το Ντουμπάι αυτό. Δεν έχει πάει Ντουμπάι, ναι, ναι, ναι. Το έχει φοράσει. Αυτό θα πάρουμε. Το κλέβουμε, παιδιά. Αυτό το ρολόγι είναι ένα από τα πιο παλιά ρολόγια που έχει ραφάρει και ένα από τα πιο ακριβά. Ναι. Και παιδιά, μπορείτε να πείτε, Στάς, έχουμε δει το φορέα στο ρολόι. Ναι, το φόραγα παιδιά στις αρχές, όταν δεν είχα δικό μου ρολόι και φόραγα το ραφάριο. Ναι, το είχα δανειστεί. Δεν δικό μου, είναι το ραφάριο. Και κοίτα, από πίσω, όσο ξέρουν, είναι μηχανικό. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι μηχανικό. Ωραία, λοιπόν. Δηλαδή, ωραία. Αυτό το ρολόι μπορεί να δουλέψει για όλη τη ζωή. Δεν έχει μπαταρίες, δουλεύει για πάντα. Ναι. Αυτό το ρολόι θα το βάλουμε και εδώ πέρα, το παίρνουμε μαζί μας. Μετά στην τσάντα, παιδιά, εδώ είναι όλα τα κλεμμένα. Μισό. Βρήκα δύο κλειδιά. Όπα, αυτό. Αμάξιου. Αυτό είναι δικό σου ή το δικό σου. Ή του μπαμπά. Όχι, εγώ δεν έχω προλόγ. Είναι τα δεύτερα κλειδιά μας, παιδιά. Ωραία. Α, ναι, έχουν πάντα backup κλειδί. Δηλαδή, άμα χάσει ο ραφάριο κλειδί, θα έχει ένα backup όπως πάντα. Λογικό. Ναι, αυτό. Μα αυτό θα έχει το αμάξι και φύγουμε. Αφού κλέψουμε τα πάντα εδώ πέρα μέσα στο σπίτι, ό,τι έχει ο ραφάριο, θα πάρουμε και τα αμάξι του και φύγαμε, παιδιά. Φύγαμε καμιά Βουλγαρία να μην μας βρει ποτέ, ξέρεις. Φαντάσου. Ναι. Θα βάζω αυτά εδώ πέρα. Κάτι άλλο. Επίσης αυτό εδώ, ρε. Το Bulgari. Ναι, δεν έχω ιδέα πώς κάνει αυτό. Και αυτό εντάξει. Θα κάνει κανένα 200-300. 300 ευρώ, ναι. Εντάξει, δεν είναι και τέρμα ακριβά να μας πει ότι ξέρω να έχει ρολόι που κάνουν 1000 ευρώ. Δεν έχω δει ρολόι. Προτιμάμε να έχουμε ένα ρολόι που κάνει 150-300 ευρώ παρά να έχουμε ένα ψεύτικο Rolex που κάνει 10.000 ευρώ. Ψεύτικο. Καλά, εννοώ. Αλλά σίγουρα δεν μας χαλά να έχουμε πολλά Gucci ρολόια και πολλά Rolex. Αλλά σύντομα, παιδιά, θα έρθουν και αυτά. Μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε για μας. Θα τα καταφέρουμε. Αράξτε. Παρακολουθήστε. Λοιπόν. Αυτό το κρατάμε, παιδιά, το βάζουμε στη τσέπη μας. Ναι. Και αυτά όλα πρέπει να τα ξέρω μέσα. Εδώ πέρα. Βάλε. Βάλε. Και βάλε. Αυτά τα πουλάμε και βγάζουμε κέρδος με καθαρό. Καλά, 800 έχουμε εδώ πέρα, 700. Εύκολα, εύκολα. Ό,τι πρέπει. Αν έχει 100.000 και θες να έχει π.χ. 3 πλακέτες που είναι ίδιες π.χ. για 3 άτομα, κάθε νομίζω κοστίζει $150. Νομίζω. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι δώρο και άλλες έξτρα κοστίζουν $150, αν κάνω λάθος. Γι' αυτό θα του πουλήσουμε $150. Καλά. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε. Τώρα πάμε να κλέψουμε τα ρούχα του ραφάριο, οτιδήποτε έχει πέρα στο μάτι. Στο δωμάτιο του, ναι. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο που κάνουμε. Γι' αυτό, παιδιά, κάντε μια εγγραφή οπωσδήποτε, κουδουνάκι, καμπανάκι. Μας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Μια εγγραφή, παιδιά, μας δείχνει την αγάπη σας. Αλήθεια. Πάμε. Τι
Ετοιμάσαι το μάτι του γραφάριου τώρα, ε? Ναι, ναι, ναι. Πριν αλλάξουμε τα ράφια, θα αλλάξουμε τα ρούχα που έχει. Να δούμε τι ρούχα φοράει η Magic Bee εκεί πέρα, οτιδήποτε φοράει. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ανοίγουμε και βλέπουμε. Ωραία, ανοίξουμε μέχρι εδώ πέρα. Αυτό είναι το γραφάριο. Όλα. Λοιπόν. Αυτό είναι το κλασικό του GTA που ναι. φοράει. Αυτό δεν το κλέβουμε. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αν και είναι και ακριβό σχετικά. Κάτι. Και γενικά πέφτει. 50 ευρώ κάνω αυτό. Ναι. Όχι αυτό μέσα το USSR. Αυτό το. Αυτό, ναι. Ναι, το πρώτο. Πόρτο, έλα. Είναι καλό. Γιόλο. Δεν το κλέβα. Το φοράω και εγώ αυτό. Και εγώ το φοράω. Όπω καλοκαίρι. Φύγει οι διακοπέ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλω στην άκρη αρχή. Λοιπόν, αυτό εδώ τη φοράει πάρα πολλέ φορέ αυτό εδώ. Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι καλή μάρκα, παιδιά. Τι πήραμε από το ίδιο αυτό. Πώ λέει το μαζί. Φίτσοπ, ναι. Το παίρνουμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία. Κίτρινο το παίρνω και αυτό, ε. Καλή ποιότητα. Ε, πάρτε. Καλή ποιότητα, κλειβά είναι. 50 ευρώ κάνω αυτά τα ένα. Λοιπόν. Αυτό το αξιά στο ρόλο. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι ωραίο. Λοιπόν. Άκυρο, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, wait, wait, wait. Ξαφνικά. Κάτσε δύο τέτοια έχει. Όχι, διαφορετικό είναι, ρε. Α, αυτό ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό θέλαμε, ναι, το βέρτε. Αυτό δεν ξέρω πώ κάνει. Δεν παίρνουμε και τα δύο. Εντάξει, παίρνουμε και αυτό. Αυτό είναι το ακριβό. Έτσι και σχολάσαντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Magic Bee, ένα. Λοιπόν, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Magic Bee, ξανά. Ναι, αυτό εμένα μου κιόλας. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Έχει κοίτα, ξανά. Magic Bee, να πάρουμε όλα τα Magic Bee περίπου. Όχι, όχι, όχι όλα. Πάμε, καινούργια collection, αυτό εδώ. Καινούργια. Αυτό, λοιπόν, παίρνουμε αυτό. Αυτά τα δύο, αυτή η καινούργια collection. Ναι, ναι. Αυτό, αυτή η καινούργια collection. Α, τα πάρουμε, λοιπόν, αυτά εδώ. Ωραία. Τα παίρνουμε. Και δεν έχει κάτι άλλο, στο μισό. Yeah. Τρελό. Απλά. Κάτι πλούσιο Magic Bee κάνει περίπου στα 20, παιδιά, αλλά υπάρχει κουπόνι. Προσφορά. GL Show, για να έχετε μια προσφορά μείον 10% το πηγαίνετε αγοράστε και βάλετε κουπόνι GL Show, όπω λέω φορά και εγώ. Λοιπόν, θα πάρουμε όλα αυτά. Αυτά πάνω από 200 πρέπει να βγουν μαζί με τι μαλακίε. Μαζί με αυτά είναι πάνω από 200 ευρώ. Ωραία. Εύκολα λεφτά. Θα βάζουμε σε δέμα, θα πάει. Λοιπόν, θα τα βγάλω τώρα. Λοιπόν, τώρα έλα να αλλάξουμε κάποια ράφια. Μήπω βρούμε ότι έχει και άλλο ρολόι ή κάτι τέτοιο. Από εκεί είναι τη μαμά στην πλευρά, οπότε ναι. Εμείς θα ρίξουμε μόνο εδώ. Επειδή σήμερα, παιδιά, κλέβουμε τον γραφάριο. Όχι τη μαμά μας, εντάξει, τη μαμά μας άλλη φορά. Μπορεί, ναι, μπορεί. Και παιδιά, τώρα πάμε να δούμε τα ράφια του. Βασικά τώρα αυτό ένα ράφι είναι εδώ πέρα. Λοιπόν. Πλακίες, καλώδια. Φάρμακα. Φορτιστές. Τι είναι αυτό. Τι λέει, λέει κάτι πίσω, λέει κάτι πίσω, λέει πίσω. Κάτι λεφτά λέει. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Για βγάλε. Όπα! Πες μου τι βγήκαμε jackpot, 1000 ευρώ. Μύρισε, αριθμό είναι. Ναι, αριθμό είναι. Ωραία, τέλεια. Και λέω, παιδιά, τώρα τα ξυλεφτά δεν τα βρούμε σήμερα σπίτι, επειδή τώρα 2021 είμαστε, τα έχουμε όλα στην κάρτα μας. Ναι, στην τράπεζα. Στην τράπεζα. Οπότε τελικά βρήκαμε και χάρτινα, ευτυχώς. Καλό αυτό. Καλό, ναι, ναι. Σίγουρα, για αυτό θα δούμε έτσι από την οικονομία, μέσα που είναι. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα το παίρνουμε για πάρτι μας. Παπ, εδώ. Και πάμε τη μότα, χαλάσουμε όλα. Πάμε, περάσουμε τέλεια. Θα πάμε βόλτες, αγοράσουμε σουβλάκια, ρούχα, ό,τι γουστάρουμε. Δικά μας λεφτά είναι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μάξι. Κλείσε, ναι, πάρτε μια τσάντα με τις πλακίτες. Αϊ. Λοιπόν, πάμε για τώρα έξω. Πάμε. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι ο Οδυσσέας. Ελπίζω να μην μας ακούσει τόσο ωραία. Τι παίζει GTRP, λογικά. Παιδιά, εκείνο ο Οδυσσέας κάτι κάνει, κοιτάξτε. Δηλαδή τόση ώρα δεν ήμασταν μόνοι μας στο σπίτι και ευτυχώς που δεν μας είδε ο Οδυσσέας. Ναι. Κάντε εδώ, παιδιά! Τι? Πού είσαι, Οδυσσέα? Γεια σου, Οδυσσέα. Εμείς όχι τίποτα, μωρέ. Βάζουμε εδώ πέρα ένα vlog, έτσι μου. Ναι, για πες μου, δουλειά σου πώς πάνε στο σερβερ μας. Στο σερβερ μας, στο GTRP, VIP Roleplay, το οποίο ανοίγει πάρα πολύ σύντομα. Ε, Οδυσσέα. Πολύ καλά πάνε δουλειές, πολύ καλά πάνε δουλειές. Οκ, Οδυσσέα, Οδυσσέα. Είναι πολύ μάγκας. Λοιπόν, Οδυσσέα, δεν μας είδες ποτέ. Εμείς βγάζουμε ένα βιντεάκι και φεύγουμε, οκ, Οδυσσέα. Δεν μας είδες ποτέ, όμως. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πες κάτω, κάνε γραφή. Για κάτω οπωσδήποτε γραφή, παιδιά, σε λίγο θα ανοίξει ο σερβερ. Έχουμε τους καλύτερους developers. Οκ, bye bye, αντίος. Φεύγουμε, φεύγουμε. Πάμε να φύγουμε γρήγορα, άστο να. Τρελός όπως. Αλλά παιδιά, το leak θα είναι συμπυριακά και το σερβερ. Παιδιά, αυτό είναι η τρομερή ευκαιρία να πάμε κάτω στο μαγαζί να κλέψουμε και το γραφείο του πράγματα. Είναι η τρομερή ευκαιρία που ανέβηκε πάνω. Ω, παιδιά, τώρα είμαστε στο μαγαζί. Τώρα θα κλέψουμε το λάπτοπ, παιδιά, το λάπτοπ, το MacBook. Λοιπόν, παιδιά, πρώτα απ' όλα θα κλέψω το πιο σημαντικό, το πιο ακριβό πράγμα που έχει εδώ πέρα μέσα, που είναι το MacBook του, παιδιά, το MacBook. Ναι. Το παίρνουμε μαζί μας, το βάζουμε σαν τάπι τόπου. Πάμε να το έτσι. Πρόσεχε. Ωραία. Πώς το πίσω να χωρέσει. Θα χωρέσει σίγουρα βασικά. Το βάζεις σε μια τσεπούλα.
Ωραία. Χώρεσε. Ακριβώς, παιδιά, ακριβώς χώρεσε. Τέλεια. Πρόσεχε, έχει μια κάρτα, να το κάνουμε κάτι. Ναι. Άντα, μη σπάσει. Ωραία. Παιδιά, το MacBook κοστίζει κάπου στα 2.000 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος. Είναι λίγο παλιό, οπότε παίζει να έχει πέσει στα 1.500 κάπου η τιμή του. Αλλά έκανε 2.000 και θα πάρουμε το ποντίκι του Mac, το οποίο κοστίζει 150. Δεν κάνει θυμάμαι πόσο κοστίζει, μην λέω ψέματα. Αλλά αν θέλουμε να παίξουμε παιχνίδια, πώς θα παίξουμε παιχνίδια? Δημό, έχουμε εδώ πέρα και τις White Shark, παιδιά, που είναι και αυτά του Ραφάριο, αλλά δεν θα χρησιμοποιεί επειδή έχει MacBook. Αλλά, γίνεται, αλλά δεν μπορεί αυτός, δεν το βολεύει. Δεν είναι gamer. Οπότε θα κλείσουμε και αυτό, και αυτό εδώ πέρα, παιδιά, οπωσδήποτε. Ναι. Και τα ακουστικά. Και τα ακουστικά. Θα τα βουτήξουμε όλα. Κάτσε, θα τα πάρουμε τώρα σε λίγο αυτά. Να δούμε τι άλλα έχει εδώ πέρα μέσα, παιδιά, στο γραφείο του. Πάμε. Παιδιά, εδώ πέρα δυστυχώς δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον να σας δείξω, πέρα από κάτι έγγραφα και κάποια χαρτιά. Τίποτα το ενδιαφέρον, οπότε τα αφήνουμε όπως είναι. Παίρνουμε αυτό εδώ πέρα, κάτσε το πρίτσο κιόλας, μην πας πέσει τώρα, γιατί έχουν πολλά ακριβά πράγματα εδώ μέσα. Παίρνουμε και αυτά. Θα πάρω αυτή η τσάντα. Αυτή η τσάντα μην είναι μέσα, δεν τρέξω ξανά, την έχω εγώ. Πάμε. Και φύγαμε, παιδιά, τώρα στο αμάξι, στο Ραφάριο, πάμε. Στάς, από το άγχος δεν φόρεσε παπούτσια, φόρεσε αυτά. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Έχουμε λεφτά, θα σου πάρουμε και νερό από εκεί. Ανοίγουμε. Ελπίζω, παιδιά, να πήρα τα σωστά κλειδιά που είναι τα δεύτερα του. Για να δούμε. Ναι! Ωραία. Πες μέσα. Λοιπόν, παιδιά, τα White Shark. Τα βάζουμε εδώ πέρα πίσω. Βάλτε πίσω. Ένα. Δύο. Τρία. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, αυτό μαλάει είναι βαρύ. Λοιπόν, ανοίγουμε το μάξι. 21. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, να ξεχάσουμε τα λεφτά εδώ πέρα που έχουμε. Τα λεφτά. 1000 ευρώ. Λοιπόν, τώρα πάρουμε τηλέφωνο στο Ραφάριο. Για να δούμε την αντίδρασή του. Μας είπε ότι το σύστημα ασφάλειας του είναι το καλύτερο από όλα που υπάρχει και δεν υπάρχει κανένας να του κλέψει τίποτα. Αλλά εμείς, η GL Army, οι καλύτεροι, τα καταφέραμε. Είμαστε πιο δυνατοί από το Ραφάριο. Σωστά. Λοιπόν, πώς παίρνει τηλέφωνο σε αυτό το άχρηστο κινητό, iPhone? Πάρε τηλέφωνο τώρα. Πάτσα κάτι. Αυτό είναι. Κάνε για ακρόαση. iPhone. Όχι, σπίγε. Ραφάριο, ακούς? Ποιο? Αυτή. Σε κλέψαμε. Πώς? Κλέψαμε το σπίτι σου, κλέψαμε τα ρούχα σου, κλέψαμε τα ρολόγια και φεύγουμε, τέλος φεύγουμε το σπίτι. Ποιος, εσύ? Εγώ τιμόνι είμαι, Ραφάριο, τιμόνι είμαι. Όχι, αποκλείται, είσαι σύστημα φού. Έλα έξω, Ραφάριο, να δεις. Δεν μπορεί να μπει μέσα κανείς, να ξέρεις. Πλάκα μου κάνεις, πράγμα είναι. Έλα έξω να δεις, έλα έξω να δεις. Ραφάριο, βγες έξω από το σπίτι, ρε. Τώρα. Τώρα περίμενε. Α, καλά, παιδιά, τώρα θα πάθει σοκ. Τώρα θα πάθει σοκ, παιδιά. Κοιτάξτε, να τους έχετε, να τους. Το κόβω εδώ πέρα. Ναι. Ραφάριο, τι έγινε? Πάμε, ξεπάμε. Δεν κλείσε, μπλε. Δείξε τα λεφτά, πάρε τα λεφτά. Έλα εδώ, Ραφάριο. Έλα εδώ, έλα εδώ σου λέω. Πάρε το κινητό, Στάς. Το κινητό, δείξ' του. Λοιπόν, εδώ πέρα, κοίτα. Δύο πλακέτες, δεν ξέρω άμα είδες, αφού έτρεχες μια σκέτροχη και στο τραπέζι, αλλά... Δεν το παρατηρήσεις. Ναι. Κοίτα, Ραφάριο και αστεράκια. Σου κλέψαμε, φαντάσου. Αμπαλτζέλη σου το λέω. Πώς και έτσι, αποκλείεται, γιατί έχω σύστημα. Ναι, έχεις σύστημα, δείξεις το άλλο. Εδώ πέρα, αυτή η Ραφάριο είναι η δικιά μου πληρωμή, 1000 ευρώ, Δικό μου λεφτά είναι, από μέσα, από... Το μαδιό σου. Ναι, τώρα δικά μου έγιναν, ναι. Σου είμαστε σωστό. Και επίσης, παιδιά, κοίτα εδώ πέρα αυτό τι έχουμε. Άνοιξε, 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 άνοιξε. Άνοιξε μόνο σου. Εδώ πέρα πίσω, όπου θες άνοιξε. Τι μου φέρεις ήταν από το πίσω. Α, ναι. Μου τσιο, από τι είναι στο λέει, Πώς γίνεται έτσι. Είδες, Ραφάριο. Το μαγαζί. Είναι δικό μου, είναι δικό μου. Το ξέρω, ναι. Επίσης, εδώ πέρα, άνοιξε αυτό εδώ, άνοιξε αυτό. Τα ρούχα μου. Τα ρούχα και εκεί τα μάτσμπι, όλα είναι, έχει σημασία. Δες εδώ, άνοιξε. Oh my god, τι τσιό, πας καλά εσύ. Τα ρολόγια σου όλα τα ακριβά. Oh my god. Αυτό πώς κάνει. Πόσο κάνει καρτία. 500 ευρώ είναι ρολόι. Κάνει. Αλήθεια, νομίζω είναι 200. Νομίζω είναι πιο λίγο. 200 ευρώ νομίζω. Δεν ξέρω, χρυσό από ρολόγια. Αυτό το Gucci, δεν έχει πάρει στο Dubai, μου έχει πει 300 ευρώ. Dubai, ναι, Σιγκαπούρ.
Είναι. Ρωσία αυτό ή Ελλάδα. Το ρολόι. Όχι. Εξωτερικά. Εξωτερικά. Και επίσης και τους κλείσαμε ραφάρι ακόμα. Κοίτα. Από το μαγαζί. Τα White Shark. Όλα. Πώς και έτσι, παιδιά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι, έχω σύστημα. Full extra. Έχει σύστημα. Κανένας δεν μπορεί να πει εκτός από εμάς. Επειδή εμείς είμαστε Jill Show. Ραφάριο, νομίζω ότι πρέπει το σύστημά σου να το ανανεώσεις, να βάλεις καλύτερες κάμερες, καλύτερο συναγερμό, όλα καλύτερα. Γιατί Ραφάριο, εμείς τα σπάσαμε. Αυτό είναι εντάξει, από Ρωσία ήταν, από τότε. Α, από τότε, ε. Ναι, μάλλον σήμερα καινούργια τεχνολογία. Είσαι τυχερός, Ραφάριο, που δεν είμαστε αληθινοί κλέφτες και είμαστε υγιείς σου, αλλιώς τα κλέβαμε όλα σ' αλήθεια. Ευχαριστώ, παιδιά, που μου βοηθήσατε. Τώρα ξέρω σίγουρα ότι πρέπει να αλλάξουμε όλα τα σύστημα και να κάνουμε full. Κανείς δεν θα μπει μέσα. Να δείτε, ναι. Κανείς. Ωραία, τώρα δώσε 1000 ευρώ για τη δουλειά μας. Ναι, δουλέψαμε για σένα. Φτιάξαμε το καινούριο σύστημα, ότι χρειάζεται καινούριο. Το δείξαμε. Αποδείξαμε. Κατάλαβε, είναι δουλειά γι' αυτό. Κρίστηκα να σου πω κάτι. Εντάξει. Παιδιά, άμα σ' άρεσε. Παιδιά, άμα σ' άρεσε το βίντεο. Έκλειψε όλο το σπίτι 1000 ευρώ, θέλει. Στα γύρισα πίσω. Παιδιά, άμα σ' άρεσε το βίντεο, βάλτε like οπωσδήποτε. Κουδουνάει καμπανάκι και γραφή. Οπωσδήποτε γραφή. Ελπίζω σ' άρεσε το βίντεο και. Τα λέμε.